portiere Schenoso, il primo senatore. Ο κύριος Γινώσης, ο αγαπητός κύριος Γιώργος, ο δημοφιλέστατος χριστιανός τραγουδιστής, επειδή έχει κάποια συνάντηση που δεν μπορεί να την αποφύγει και πρέπει σε λίγο να αναχωρήσει, θα τον παρακαλέσω να με βρει, να μας τραγουδήσει ένα τραγούδι της Ορθοδοξίας και κατόπιν θα τον απολύσουμε, αλλιώς θα τον θέσουμε. Ανατολή Αμερική, εδώ
δοξάζε το Χριστός, εδώ γεννιούνται οι πίστοι. Ο τόπος τούτος βάθηκε με μαρτυρικών όλων απ' το βαφτίσμα. Είναι χριστιανικό.
Θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πολλοί δεν έρχονται κανονικά στην ομιλία την ώρα που αρχίζει η ομιλία, δεν βρίσκονται μέσα στην αίθουσα. Ακόμα έρχονται πρόσωπα. Δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο, πηγαίνω και 5 και 10 λεπτά πρωτού αρχίσει το αισχρό έργο. Δεύτερον, γιατί οι αρέωσεις? Δεν γεμίσατε όλα τα καθίσματα απόψε? Πού είναι ο ζήλος σας? Φέρατε ο καθένας ένα ακόμη. Αν αγωνιζόσαστε να φέρετε ένα ακόμη, θα υπήρχαν και όρθιοι πολλοί. Έτσι κάνω μία αποστολή. Έγινε μια διακοπή την προηγουμένη Κυριακή και διαρρεύσατε. Αρέωσε το ακροατήριο. Γιατί ξεχάσατε δηλαδή ότι αυτή την Κυριακή θα έχουμε κήρυγμα? Δεν θα παρακολουθούμε το κήρυγμα σαν αγκαρία, αλλά με ζήτω. Θα αγωνίζεστε κάθε φορά να φέρετε τουλάχιστον ένα ακόμη πρόσωπο στο κήρυγμα. Όχι ότι εμείς οι ομιλητές έχουμε την καινοδοξία να βλέπουμε μεγάλα ακροατήρια. Δόξα τω Θεώ, απολαύσαμε και μεγάλα ακροατήρια. Αλλά διότι πρέπει να γίνεται έργο Θεού, πρέπει όλοι να κάνουμε ιεραποστολή. Δεν θα σωθεί κανείς που δεν έχει ιεραποστολικό ζήλο και δεν αγωνίζεται να φέρει μια ψυχή κοντά στον Θεό, στην Εκκλησία, στο κήρυγμα. Θα είναι πράγματα βασικά για τον χριστιανό. Σήμερα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Έπρεπε να έχουμε αυξημένο το ζήλο για το Λόγο του Θεού. Πώς θα δώσουμε τη μάχη εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, εάν δεν αναπτύξουμε και δεν εκδηλώσουμε ζήλο Θεού? Άλλο όπλο δεν έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Ο Λόγος είναι το όπλο μας. Ο Λόγος που διαφωτίζει τις συνειδήσεις και δημιουργεί συνειδητούς χριστιανούς. Ακόμη έρχονται μερικοί. Μερικοί θα έρθουν και μετά το διευθυντό. Λοιπόν, να μην κάνετε κανείς όμως εδώ μπροστά και θέσεις. Να είστε μπροστά. Καθίστε, έχει θέση. Έχει θέση, παιδί μου, καθίστε. Μπροστά έχει θέση εκεί. Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία σήμερα άγει την ονομαστική της εορτή. Εορτάζει την ονομαστική της εορτή. Πιο συγκεκριμένα, η Ορθοδοξία σήμερα εορτάζει τον θρίαμβο
εναντίον των αιρέσεων. Τι είναι οι αιρέσεις, αδελφοί και πατέρες? Είναι η διαστρέβλωση της χριστιανικής διδασκαλίας. Είναι η νόθευση της αληθείας. Είναι η παραχάραξη του χρυσού νομίσματος με το οποίο μπορούμε να αγοράσουμε την απέραντη αιωνιότητα. Είναι κακό πράγμα η αίρεση? Χρειάζεται, θα πείτε, να τεθεί τέτοιο ερώτημα, αν είναι κακό πράγμα η αίρεση, αφού είναι νόθευση της αληθείας, αφού είναι παραχάραξη του χρυσού νομίσματος? Ασφαλώς είναι κακό πράγμα. Έθεσα όμως το ερώτημα διότι πολλοί βαπτισμένοι χριστιανοί θεωρούν την αίρεση σαν πράγμα χωρίς σημασία, σαν πράγμα αδιάφορο. Λέγουν αυτοί οι χριστιανοί, δεν έχει σημασία τι πιστεύει κανείς, δεν έχει σημασία πώς πιστεύει κανείς, αρκεί να έχει καλή καρδιά, αρκεί να είναι καλός άνθρωπος, αρκεί να έχει αγάπη και να κάνει καλά έργα. Φτάσαμε μέχρι το σημείο ώστε βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί να λένε το ίδιο είμαστε εμείς με τους παπικούς και με τους προτεστάντες. Προχωρούν ακόμη περισσότερο και λένε όλες οι θρησκείες καλές είναι, το ίδιο είναι. Λάθος. Τεράστιο και τραγικό λάθος με αιώνιες συνέπειες. Η αίρεση, αγαπητοί μου, είναι όχι απλώς κακό πράγμα, αλλά το χειρότερο κακό μέσα στο θρησκευτικό χώρο. Κακό η αμαρτία, κακό το έγκλημα, αλλά χειρότερη η αίρεση. Ασυγκρίτως χειρότερη η αίρεση. Αυτό αποδεικνύει η Αγία Γραφή, ο Θεόπνευστος Λόγος, ο Λόγος του Θεού, όταν λέμε ότι η αίρεση είναι το χειρότερο κακό, πολύ χειρότερο από τις αμαρτίες και τα εγκλήματα, δεν ομιλούμε αφεαυτόν. Δεν εκφράζουμε προσωπική, ατομική μας γνώμη, ούτε έχουμε το δικαίωμα σαν θεολόγοι και κήρυγες του Ευαγγελίου να εκφράζουμε και να υποστηρίζουμε προσωπικές γνώμες στα ζητήματα της πίστεως. Όχι. Εκφράζουμε την πίστη της Εκκλησίας.
εκφράζομαι την Ορθοδοξία, η οποία είναι η ανώτευτη και αυθεντική μορφή του χριστιανισμού. Θα αναφέρω στην ευσεβειά σας 10 χωρία από την Καινή Διαθήκη που αποδεικνύουν ότι η αίρεση δεν είναι αδιάφορο πράγμα, αλλά είναι το χειρότερο κακό μέσα στον χώρο το θρησκευτικό, πολύ χειρότερο από τις αμαρτίες και τα εγκλήματα. Στη δευτέρα επιστολή του Πέτρου, στο χωρίο 1 του δευτέρου κεφαλαίου, διαβάζομαι: «Εγένοντο εν το λαό και ψευδοπροφήτε, καθώς και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας, επάγοντες εαυτής ταχυνήν απώλειας». Με απλά λόγια, προφητεύει ο Απόστολος Πέτρος στο λαό, το λαό της Παλαιάς Διαθήκης, τον περιούσιο λαό, τον Ισραήλ. Δεν παρουσιάστηκαν μόνο αληθινοί προφήτες, παρουσιάστηκαν και ψευδοπροφήτες, καθώς και σε εσάς, το λαό της Καινής Διαθήκης, το νέο Ισραήλ, το χριστιανικό λαό, θα εμφανιστούν, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι θα εισαγάγουν με τρόπο πονηρό αιρέσεις απολίας, αιρέσεις καταστροφής, αιρέσεις ολέθρου, ολέθριες αιρέσεις. Και οι αιρετικοί θα επιφέρουν στους εαυτούς τους γρήγορη απώλεια, γρήγορη καταστροφή. Δεν είναι αιώνιοι πάνω στη γη. Εντός ολίγου πεθαίνουν και θα καταποντιστούν μέσα στην αιώνια απώλεια. Θα υποστούν τον αιώνιο βασανισμό. Βλέπετε πώς εκφράζεται για τις αιρέσεις ο Απόστολος Πέτρος. Δεν εκφράζεται όπως εκφράζονται οι οικουμενιστές, λαϊκοί και δικαιοθεολόγοι μοντέρνοι, ιερείς, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχοι μοντέρνοι. Εκφράζεται με φοβερή γλώσσα. Μιλάει για αιρέσεις απολίας. Οι αιρέσεις δηλαδή είναι πράγματα που φέρουν την απώλεια, την καταστροφή, το χαμό των ψυχών. Οι αιρέσεις με άλλα λόγια είναι πράγματα που οδηγούν κατευθείαν τις ψυχές στην κόλαση, στον αιώνιο βασανισμό. Αιρέσεις απολίας. Δεν λέω αν έχεις καλή καρδιά ή κάνεις μερικά καλά έργα θα πας στον παράδεισο. Άλλο λέει. Ή αν έχεις αιρέσεις θα πας στην απώλεια, στην κόλαση. Τα λέει ο Απόστολος Πέτρος
ως Απόστολος είναι στόμα Χριστού. Στην ίδια επιστολή του Πέτρου, τη δεύτερη, στο δεύτερο πάλι κεφάλαιο, στο στίχο 14, ο κορυφαίος των 12 εξτομίζει μια φοβερή φράση για τους αιρετικούς. Πώς τους χαρακτηρίζει? Κατάρας τέκνα, παιδιά της κατάρας, καταραμένα παιδιά, καταραμένοι άνθρωποι. Σαν καταραμένοι άνθρωποι αιρετικοί, πού θα οδηγηθούν την ημέρα της κρίσεως? Ακούσαμε τώρα που μπήκαμε στο Τριώδιο και στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή το φοβερό Ευαγγέλιο της μελούσης της παγκοσμίου κρίσεως. Τι είπε ο Χριστός? Ότι απευθυνόμενος στους ασεβείς ανθρώπους θα επήκανε τη Δευτέρα Παρουσία, να στραφεί, λέει, στους εξεγονίμων, στους εξαριστερών, στους αμαρτωλούς ασεβείς. Και τι θα είπε? Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Οι ασεβείς ηρωνεύονται τέτοιες εκφράσεις, οι κατηραμένοι, το πύρ το αιώνιο. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέγουν οι ασεβείς. Εμείς δεν βαπτιστήκαμε στο όνομα των ασεβών. Βαπτιστήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και μας ενδιαφέρει τι λέγει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι άξιος ηρωνίας. Τα λόγια του Χριστού δεν είναι άξια ηρωνίας. Ο Χριστός είναι το σοβαρότερο πρόσωπο που πέρασε από τον πλανήτη. Ο Χριστός είναι ο τέλειος, ο πανυπερτέλειος. Ό,τι είπε ο Χριστός είναι αλήθεια 1000%. Φύγετε από μπροστά μου κατηραμένοι. Πηγαίνετε μέσα στην αιώνια φωτιά. Υποστείτε τις αιώνιες τύψεις της συνειδήσεως, τους αιωνίους βασανισμούς. Μες τους κατηραμένους είναι όλοι οι αμαρτωλοί και ασεβείς, οι μηδέποτε μεταλοίσαντες, και προπάντων είναι τα κατάρα στέγνα που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, η αιρετική. Κατάρα στέγνα, κατηραμένοι άνθρωποι, οι πιο κατηραμένοι άνθρωποι που θα οδεύσουν προς την αιωνία κόλαση. Έτσι λέει ο Χριστός και έτσι είναι, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Ιούδας, ο καλός Ιούδας, ο αδελφόθεος, έγραψε μία επιστολή, ένα κεφάλαιο για τους αιρετικούς της εποχής του, που είναι πέλετης, καταπέλτης εναντίον των αιρετικών.
με τόση δύναμη και σφοδρότητα για τους αιρετικούς δεν εκφράζεται σε άλλο μέρος η Καινή Διαθήκη όσο σε αυτή την επιστολή του Ιούδα, ένα κεφάλαιο, όταν πάτε το βράδυ στο σπίτι να ανοίξετε την Καινή Διαθήκη και να διαβάσετε την επιστολή του Ιούδα. Σε ένα σημείο πώς εκφράζεται ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφότερος, για τους αιρετικούς της εποχής του. Δεν γραφτινοπορεινά άκαρπα δις αποφανόντα εκριζωθέντα. Τι είναι η αιρετική? Δεν γραφτινοπορεινά, γυμνά από καρπούς, ακόμη και από φύλλα. Δέντρα άκαρπα, δέντρα που πέθαναν δυο φορές. Η αμαρτωλή είναι νεκρή. Αλλά η Γραφή δεν λέει ποτέ για τους αμαρτωλούς ότι είναι νεκρή δύο φορές. Για τους αιρετικούς λέγει ότι απέθαναν δύο φορές. Είναι νεκροί δύο φορές. Ήταν νεκροί πρωτού γίνουν χριστιανοί και έγιναν άλλη μια φορά νεκροί όταν έγιναν αιρετικοί. Είναι δέντρα που ξεριζώθηκαν. Ξεριζώθηκαν από την Εκκλησία. Για το αιρετικό θέτει τον εαυτό του έξω από την Εκκλησία. Έξω από το έδαφος της χάριτος και της σωτηρίας. Ξεριζώθηκαν από την Εκκλησία και είναι για καύση. Να πέφτουν μέσα στο πυρ της κολάσεως και να καίγονται. Παν ξύλων μη πιούν καρπών, καρών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Και παν ξύλων το οποίο είναι δυο φορές νεκρό, δυο φορές ξηρό, εκριζωμένο, ακόμη περισσότερο προορίζεται για το πυρ. Στην προστήτων επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στους στίχους 10 έως 11, ο Απόστολος Παύλος, ο άλλος κορυφαίος Απόστολος, συμβουλεύει αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Τον αιρετικό άνθρωπο να τον συμβουλεύσει μια φορά, δυο φορές. Εάν δεν αλλάζει, παράτησέ τον. Εξέστρα φτεγάρο διούτος και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Ο τέτοιος άνθρωπος, ο αιρετικός, εξέστραφε, διεστράφει και αμαρτάνει με τη βαρύτερη έννοια του ρήματος, ασεβή, όντας αυτοκατάκριτος. Τι θα πει αυτοκατάκριτος? Αυτοκατακρίνεται, αυτοκαταδικάζεται, καταδικάζεται και όλη την ευθύνη για την καταδίκη του την έχει ο ίδιος.
Εσύ τον συμβούλευσες μια-δυο φορές, δεν άλλαξε, δεν έχεις καμιά ευθύνη. Καταδικάζεται και όλο το κρίμα για την καταδίκη του το βαστάζει ο ίδιος, είναι τελείως αδικαιολογητός. Αυτές τις ημέρες έλειψα από το κλεινό άστι. Πήγα στην Κρήτη, στη Μεγαλόγηση, Ιεροτόκο και Αγιοτόκο Κρήτη. Με κάλεσε κάποια οικογένεια που ζει ένα τεράστιο δράμα. Διχάστηκε η οικογένεια, οικογενειακό ολόκληρο, διότι μερικά μέλη παρασύρθησαν από τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και έγιναν αιρετικοί. Με κάλεσαν να συζητήσω. Συζητήσαμε. Ήθελαν οι ίδιοι να συζητήσουμε το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ευχαρίστω λέω, να συζητήσουμε όποιο θέμα ευδοκείται. Πρώτον λέω να συζητήσουμε για την Ανάσταση του αρχηγού της πίστεως, του Χριστού. Μάλιστα, λέω, αναστήθηκε το σώμα του Χριστού. Πονηροί άνθρωποι μου λένε, βεβαίως ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν σας ρώτησα αν αναστήθηκε ο Χριστός, σας ρώτησα αν αναστήθηκε το σώμα του Χριστού. Διότι ήξερα ότι αυτοί λένε πως ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά το σώμα δεν αναστήθηκε. Παράδοξα, αλόκοτα πράγματα. Όχι, μου λένε, το σώμα δεν αναστήθηκε. Διαλύθηκε και έγινε αέρια. Εξαφανίστηκε. Ο Χριστός αναστήθηκε ως πνεύμα. Μα το πνεύμα, λέω, δεν πεθαίνει για να αναστηθεί. Ανασταίνεται αυτό που πεθαίνει. Τι πέθανε, σώμα. Τι αναστήθηκε, σώμα. Όχι σώμα, λένε. Το σώμα διαλύθηκε. Ανοίξετε, τους είπα. Πράξεων Β' 31. Τι λέγει εκεί ο Απόστολος Πέτρος, αναφερόμενος στο 15ο Ψαλμό, που προφητεύει την Ανάσταση του Χριστού. Τι λέει ο Πέτρος? «Η σάρξ του Χριστού ουκ είδε διαφθοράν». Η σάρκα του Χριστού δεν εγνώρισε διάλυση από σύνθεση, αλλά επανήλθε η ψυχή από τον Άδη, ενώθηκε με την άφθαρτη σάρκα και ο Χριστός αναστήθηκε. Βλέπετε το βλέπω. Η σάρκα του Χριστού μέσα στον τάφο δεν γνώρισε διαφθορά, διάλυση από σύνθεση. Το λέει ολοκάθαρα ο Πέτρος. Το πιστεύετε, το παραδέχεστε. Πάμε, λέει, σε άλλο χωρίο. Προτού πάμε σε άλλο χωρίο, απαντήστε, λέω. Τι έγινε με το σώμα του Χριστού? Διαλύθηκε. Τι λέει ο Πέτρος εδώ? Ο Πέτρος λέει δεν διαλύθηκε. Τι λέτε εσείς? Διαλύθηκε, λέμε εμείς. Συνεπώς, λέω, δεν παραδέχεστε Αγία Γραφή. Εμείς, λέει, δεν παραδεχόμαστε Αγία Γραφή. Να την κάψετε, τους λέω, δεν την παραδέχεστε. Να σας υποδείξω, λέω, άλλο χωρίο. Είπε ο άγγελος στις μυροφόρες, ξέρω τον Ιησούν, τον Ναζαριτόν, τον Εσταυρωμένο ψηφίτε. Δεν είναι εδώ. Αναστήθηκε. Να ο τόπος όπου έχει το ο Κύριος. Έδειξε ο άγγελος τον τάφο και είπε, να, εδώ μέσα ήταν ξαπλωμένος ο Κύριος. Ηγέθηκε, αναστήθηκε και έφυγε μέσα από τον τάφο. Τι ήταν μέσα στον τάφο ξαπλωμένο? Δεν ήταν το σώμα? Αυτό το σώμα, λέει, ηγέθηκε. Αναστήθηκε και έφυγε από τον τάφο.
Τι έχετε να πείτε τώρα, λέω, ανασταίνει και το σώμα. Όχι. Ο Χριστός δεν εμφανίστηκε στους μαθητάς. Δεν εμφανίστηκε ως πνεύμα. Εμφανίστηκε με σώμα. Άλλη πήρε άλλο σώμα. Όχι το δικό του. Το δικό του διαλύθηκε. Ο Χριστός είπε, είμαι εγώ ο ίδιος. Πλησιάστε και ψηλαβήσετε. Βάλετε το δάχτυλο στον τοίχο των ύλων. Εδώ είναι τα σημάδια από τα καρφιά. Βάλετε την παλάμη στο σημάδι που άνοιξε, της πληγής που άνοιξε η λόγη. Βλέπετε εδώ τι λέει ο Χριστός. Ψηλαφίστε με να δείτε, δεν είμαι πνεύμα, δεν είμαι φάντασμα, έχω σάρκα και οστά. Να, εδώ είναι τα σημάδια από τα καρφιά. Εδώ είναι το σημάδι από το άνοιγμα της πλευράς που έκανε η λόγη. Είμαι εγώ ο ίδιος. Τους έδειχνε, λέει, άλλο σώμα. Μα το σώμα που τρυπήθηκε από τα καρφιά και από τη λόγη τους έδειχνε. Όχι, λέει, άλλο σώμα. Απατεώνας, λέει, εμείς πάντως δεν πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, πιστεύουμε στη Γραφή. Από πού μιλάω, λέω εγώ, από τη Γραφή δεν μιλάω. Να γιατί είπε ο Απόστολος Παύλος, μια δυο φορές συμβούλεψέ τους και παράτησέ τους. Πρόκειται για ο Θεός να μας φυλάει από όλες τις αμαρτίες και από όλα τα εγκλήματα. Προπάτω να μας φυλάει από τη δέρεση. Άμα μπει μέσα ενέργεια του σατανά, ενέργεια πλάγης, είμαι ο ίδιος ο σατανάς ο απατεώνας, σας το έχω πει πολλές φορές. 5 και 5 κάνει 11. Τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων να λένε κάνει 10, 11 θα σου πει ο αιρετικός. 5 και 5. Στις πράξεις στο 13ο κεφάλαιο, αδελφοί, στους στίχους 9 έως 11, διαβάζουμε ένα φοβερό περιστατικό με διαστροφέα της αλήθειας. Ο Παύλος βρισκόταν στην Πάφο της Κύπρου. Εκεί ήταν ένας καλός ανθήματος, άνθρωπος συνετός, φρόνιμος, ο Σέργιος Παύλος, και ζήτησε να μάθει τα της χριστιανικής διδασκαλίας. Και ο Παύλος άρχισε να του εκθέτει τη χριστιανική διδασκαλία. Αλλά στην ακολουθία του καλού αυτού αντιπάτου ήταν και ένας Ιουδαίος ψευδοπροφήτης, Ελλήμας δηλαδή μάγος, που ανθίστατο στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου έφερνε συνεχώς αντιρρήσεις και ενστάσεις, διαστρέφοντας τα λόγια του Θεού, τις αλήθειες του Θεού, για να εμποδίσει τον αντίπατο από την πίστη, για να μην πιστέψει στον Χριστό ο αντίπατος. Οπότε λέει ο Απόστολος Παύλος γέννησε από Πνεύμα Άγιο, τον θυμήρισε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και στάθηκε μεγάλη ιερή οργή και αγανάκτηση εναντίον του διαστροφέως της αληθείας, του ψευδοπροφήτη και μάγου Βαριησού, και τον επέπληξε
με φοβερή γλώσσα. Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιοργίας ιέ διαβόλου εχθρέ πάσης δικαιοσύνης ου πάυση διαστρέφω τα ζωδούς Κυρίου τα ευθείας και ειδού χιλ Κυρίου έφυσε και έτσι τυφλός μη βλέπον τον ήλιον άχρη καιρού. Εγώ πολλές φορές δεν μπορώ να συγκρατηθώ όταν συνομιλώ με κακούς συζητητάς, αθέους ή ερετικούς. Θυμώνω, οργίζουν και μου το καταλογίζουν ως μεγάλο ελάττωμα. Όποιος δεν θυμώνει και δεν οργίζεται όταν βλέπει τη διαστροφή της αληθείας είναι ανέστητος. Εγώ αμαρτίες έχω, αλλά ανέστητος δεν είμαι. Κάτι ψευτοχριστιανοί, κάτι ψευτοευλαβείς, κάτι κακομύριδες. Θύμωσε, πω, παραφέρθηκε, ξετράπη. Δεν έχουν έρθει Άγιο. Ο Παύλος ακριβώς διότι πλημμύρισε από το Πνεύμα του Άγιο αισθάνθηκε ιερή οργή και αγανάκτηση και ήλεξε το διαστροφέα της αληθείας με σκληρότατες και δίκαιες εκφράσεις. Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιοργίας ιερ διαβόλου εχθρέ πάσης δικαιοσύνης δεν θα πάψει να διαστρέψεις τα ζωδούς Κυρίου τας ευθείας. Προκάλεσε και θαύμα και τον τύφλωσε. Επειδή με την αίρεση τύφλωνε άλλους, γι' αυτό και ο Θεός τον τύφλωσε εκείνη την ώρα. Άκρη καιρού, μήπως το μέλλον μετανοήσει και σωθεί. Υιόν διαβόλου τον ονόμασε. Πονηρό ραδιούργο, εχθρό κάθε δικαιοσύνης, κάθε καλού πράγματος, διαστροφέα των αληθιών του Θεού. Όταν σας λένε γιατί θυμώνετε, όταν θυμώνετε βέβαια για ζητήματα πίστεως και αρχών του χριστιανισμού, θα του λέτε ανοίξετε πράξεις, κεφάλαιο 13, 9 έως 11 και διαβάσετε. Δεν είμαστε εμείς ανώτεροι από τον Παύλο. Ο Παύλος θύμωσε. Γιατί να μην θυμώσουμε κι εμείς. Δεν πνεύμα τι Αγίου θύμωσε. Οι αρετικοί δεν θυμώνουν. Μερικές όμως φορές τους πάτησα τόσο πολύ στο κάλο που θύμωσαν κι αυτοί. Αφού ο διαστροφέας της αληθείας είναι Υιός διαβόλου, αδελφοί μου, πού θα πάει, πού θα πάει όταν πεθάνει, εκεί που θα πάει και ο Πατέρας, το διάβολο. Τι θα πει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία, πηγαίνετε κατηραμένοι στο πίπτο αιώνιον που έχει ετοιμαστεί για ποιον, για τον διάβολο και τους αγγέλους του, τους δαίμονες. Για τον διάβολο και τους αγγέλους του, τους δαίμονες, είναι αιώνια κόλαση και μετά για αυτούς που είναι ίδια βόλου, παιδιά του διαβόλου. Η αιρετική παιδιά του διαβόλου. Και υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί που έχουν εγκάρδιες σχέσεις με τους αιρετικούς. Δεν αγαπούν τον Χριστό. Δεν αγαπούν την αλήθεια, γι' αυτό έχουν εγκάρδιες σχέσεις με τους αιρετικούς. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και την αλήθεια, οργίζεται όταν βλέπει τη διαστροφή, υποφέρει. Στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στους στίχους 19 έως 6, ο Απόστολος Παύλος, για μερικούς αιρετικούς των ημερών του, τι λέγει. «Περί την πίστην εναβάγησα».
όταν πέσει σε αίρεση, να βαγείς στην πίστη, στο σπουδαιότερο πράγμα. Γίνεσαι ναυάγιο, και αυτός που ναυαγεί πνίγεται. Πνίγεται. Παθαίνει συμφορά μεγάλη. Εναβάγησαν περί την πίστη, όνες εστίν Ημένεος και Αλέξανδρος, ους παρέδωκα το σατανά, ή να παιδευτώσει μη βλασφημήν. Φοβερό πράγμα λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ο Ημένεος και ο Φιλητός, ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος, αναφέρει δύο αιρετικούς ονομαστικός, ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος ναυάγησαν στην πίστη. Από άλλο χωρίο του Αποστόλου Παύλου, όπου πάλι αναφέρεται ο Ημένεος με έναν άλλον τον Φιλητό, πληροφορούμεθα ποια ήταν η αίρεσή τους. Ποια ήταν η αίρεσή τους. Μια μεγάλη βλακεία. Ότι η Ανάσταση, έλεγαν, ήδη έγινε. Όπως λένε σήμερα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά λένε ότι οι 144.000 εκλεκτοί της Αποκαλύψεως, σχεδόν όλοι, έφοραν αστηθή και πήγαν στον ουρανό. Γεμάτη τάφη από κόκαλα, και αυτοί λέγουν, έχουν αναστηθεί ήδη και πήγαν στον ουρανό. Δες που μου υπάρχει λογική. Φρε παιδάκι μου, έλεγα σε ένα χιλιαστή, όλοι οι τάφοι είναι γεμάτοι κόκαλα. Δεν άδειασε κανένα τάφο. Πώς εσείς λέτε ότι έχουν αναστηθεί. Το είπαν οι δασκαλοί μας, έγινε έτσι. Ό,τι το σπούν οι δάσκαλοι, πετάει ο γάιδρος με σουρανής. Θεέ μου, Θεέ, εγώ είμαι ένας τύπος σκαστικός, θα έλεγα. Δεν μπορώ να χωνέψει το μυαλό μου μερικά πράγματα, πάω να σκάσω. Τι παθαίνει το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Τι παθαίνει. Τρελή είναι τελείως, παράχρονες είναι. Υπήρχαν λοιπόν και την εποχή του Αποστόλου Παύλου αιρετικοί που έλεγαν αυτή τη μεγάλη βλακεία, ότι η Ανάσταση των νεκρών ήδη έγινε. Και πώς διετέθη ο Απόστολος Παύλος απέναντι αυτής της αιρέσεως. Αν ήταν τίποτε οικουμενιστέ της εποχής μας, τι έλεγαν. Καλά, έχω μια λόξα, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έχω μια λόξα, μια πετριά. Έτσι θα έλεγα. Έντυρας. Κατά τα άλλα είναι καλή άνθρωπο. Δεν αισθανόταν έτσι απέναντι των αιρετικών και δεν εκφραζόταν έτσι ο Απόστολος Παύλος, αλλά ταράχτηκε ο Απόστολος. Και τι έκανε, φοβερό το πράγμα. Τους απέκοψε από την Εκκλησία. Τους απόρρισε και τους παρέδωσε στο σατανά να δαιμονιστούν, να τους βασανίζει ο σατανάς για να βάλουν μυαλό, να μην βλασφημούν, να μην λένε αιρετικά πράγματα. Θα έλεγε κάποιος οικουμενιστής, για μια τώρα βλακεία, για μια αιρεσούλα, τους αφόρησε τους ανθρώπους και τους παρέδωσε στο σταθερά να βασανίζονται. Ναι, αυτό έκανε ο Παύλος. Δεν είπε, δεν αφαιρέσε μία αίρεση, δεν είναι και σπουδαίο πράγμα, να την παραβλέψουμε. Όχι. Έδωκε μεγάλη σημασία ο Απόστολος Παύλος. Θεώρησε την αίρεση να βάγει περί την πίστη και αφόρησε τους αιρετικούς και τους παρέδωσε στο σωτερά να βασανίζονται για να μετανοούν, να μετανοήσουν. Βλέπετε, πατέρες, ποιους αφόριζε ο Απόστολος Παύλος, τους αιρετικούς.
Σήμερα χωρίζουν αυτούς που πολεμάνε τους ερετικούς. Εγώ έγραψα στον Πατριάρχη μια επιστολή αξιοπρεπεστάτη. Γιατί έγιναν χιλιάδες διαμαρτυρίες για τον αφορισμό μου και λέει εγώ δεν έχω τίποτε με τον κύριο Σωτηρόπουλο, ας μου γράψει μια επιστολή να άρω τον αφορισμό. Έγραψα την επιστολή και εξέδισα την κατάσταση στην Αυστραλία. Και δήλωσα ή αν είχα τη συνείδηση ότι έσφαλα, ότι ασέβησα, θα είχα την ταπείνωση χίλια συγγνώμη να ζητήσω. Έχω τη συνείδηση ότι δεν έκανα ασέβεια, αλλά πολέμησα την ασέβεια. Και η ψυχή μου λέω... Και αντί να τύχω της ευαρεσκίας της διοικούσης εκκλησίας, έδειχα καταδίκης. Η ψυχή μου Παναγιώτα και που έγραψα, είναι έτοιμη να εκραγεί σαν πεζούκι. Πληροφορούμε ότι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έστειλε επιστολή στο Πατριαρχείο για να αρθεί ο αφορισμός μου. Αναμένω και εγώ να δω τι θα απαντήσει το Πατριαρχείο. Αναμένω. Θα πολεμήσω εναντίον της καταδίκης μου μέχρι θανάτου. Υπάρχουν και μερικοί χάζοι χριστιανοί, Πατέρ Δημήτριε, οι οποίοι λένε τον αφόρησε η Εκκλησία. Χριστιανοί, ευλαβισμένοι, δεν πάμε λέει στο κήρυγμα γιατί αυτός είναι αφορισμένος από την Εκκλησία. ρώτησε ρε ψευτο χριστιανέ, γιατί αφορίστηκε. Δεν αφορίστηκε για καμιά άκρημη πράξη. Αφορίστηκε διότι ήλεξε τις αιρέσεις και βλασφημίες του Αυστραλίου. Έμαθα ότι ο Αυστραλίας έστειλε εξώδικο στη Μαρία Δουράκη, τη θαραλέα αυτή γυναίκα που κατήγγειλε αν τις ασέβειές του. Να μιλήσει εμένα ο κύριος Δουράκη, αν έχει επιχειρήματα να μιλήσει εμένα. Δεν θα την αφήσω με έτσι τη Δουράκη. Έχω μερικές διαφορές μαζί της, αλλά είναι μια θαραλέα γυναίκα, μια ομολογήτρια της πίστεως και θα την υπερασπιστούμε στα δικαστήρια. Στην προσγαλάτια σου επιστολή, στο 1, στο πρώτο κεφάλαιο, στους στίχους 8 έως 9, ο Απόστολος Παύλος εξφερνονίζει δύο αναθέματα εναντίον τίνων, ερετικό της εποχής. Κήρυξε ο Παύλος, κήρυξε την Εκκλησία της Γαλατίας, πήγαν μετά οι ψευδάδες και οι ερετικοί, και έκανα αυτά που σας είπε ο Παύλος, δεν είναι αρκετά για να σωθείτε. Πρέπει να τηρείτε την περιτομή, να κάνετε περιτομή, πρέπει να τηρείτε μερικά ημερολογιακά και εορτολογικά πράγματα στον Ιουδαίο, αλλιώς δεν σώζεστε. Άλλος εξάλλου έγινε ο Παύλος όταν πληροφορήθηκε αυτά τα πράγματα και έγραψε την προς Γαλάτας επιστολή
μια επιστολή που προτάει και αστράφει όπως η επιστολή του αδελφοθέου Ιούδα. Στο πρώτο κεφάλαιο, στους στίχους 8 έως 9, εξακολύει δύο αναθέματα εναντίον των ψευδαδέλφων των αιρετικών που τάραξαν τις συνειδήσεις των χριστιανών της Εκκλησίας της Γαλατίας. Εάν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται παρό ευγελισάμεθα εμείς, ανάθεμα έστω, καθώς προειδήκαμεν και άρτη λέγω, εάν εμείς ή άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται παρό ευγελισάμεθα, ανάθεμα έστω. Εάν εμείς οι Απόστολοι λέει, έρθουμε για δεύτερη φορά και πούμε αντίθετα από ό,τι είπαμε την πρώτη φορά, διαφορετικά από ό,τι είπαμε την πρώτη φορά. Και αν άγγελος κατεβεί από τον ουρανό και πει διαφορετικά από αυτά που σας είπαμε, ανάθεμα να είναι, ανάθεμα να είναι. Είδατε πάλι ποιους αναθεμάτιζε ο Παύλος? Αυτούς που ήταν αιρετικοί. Σήμερα να θεματίζουν Ορθοδόξος. Μάλιστα. Και γράφει ένας δεσπότης, δεν λέω το όνομά του, είναι καλός κατά τα άλλα, αλλά απορώ με μερικά πράγματα. Απορώ και υφίσταμαι, έλεγε κάποιος, να μην το εξίσταμαι. Και υποφέρω. Απορώ πως δεσπότης με μόρφωση, μεγάλη μόρφωση και με ευσέβεια. Πώς γράφει κάπως ένα βιβλίο ότι το ανάθεμα, ο αφορισμός και άδικος όταν είναι, ποια είναι. Το έλεγα στον πατέρα μου στην ένωση που στα χέρια του και έλεγε πλάι, θα του έλεγα τι είναι αυτά που γράφω. Γιατί το γράφει αυτό? Γιατί είναι δεσπότης και νομίζω ότι λέει ο δεσπότης πρέπει να πιάνει δίκιο άδικο είναι. Δεσπότης σου λέει, δεσποτάδες απεβάλλησα. Λάθος. Ο δεσπότης Χριστός λέει όταν σας αφορήσουν αδίκως για το όνομά μου να χαίρεσαι. Η νοσηρή τύπη δεν βλέπουν τον δεσπότη Χριστό και δεν τους κάνει εντύπωση ο λόγος. Βλέπουν τον παππούλη. Του είπε ο πάτερ, μην πας στο κήρυγμα, είναι αφορισμένος. Από πού ρε είναι αφορισμένος και γιατί είναι αφορισμένος? Και ο Νικόδημος Αγιορείτης αφορισμένος ήταν. Και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος αφορισμένος. Και ο Φώτιος και ο Αθανάσιος και ο Άγιος και καταδιωγμένος. Και ο Χρυσόστομος, λοιπόν, καταδικασμένοι και κατηρημένοι ήταν, ισχύουν αυτά τα πράγματα. Το όποιο γέροντας, ο πνευματικός, ο παππούλης, ο οποίος είναι ασυγκρίτως αλλότερος από τον Χριστό, πώς να κάνεις μάχη με τέτοια μυαλά, με τέτοιους χάζω χριστιανούς, πώς να γίνει μάχη. Όποιος δεν υποστηρίζει το δίκαιο, αλλά υποστηρίζει νοσηρούς παπάδες και δεσποτάδες, θα πάει και αυτό στην κόλαση. Έφαγε τον τόπο μια χριστιανή στην Κρήτη για να πάω να μιλήσω. Και όταν πήγα και οργανώθηκε η ομιλία, ήρθαν άλλοι χριστιανοί, αυτοί δεν ήρθαν. Σχολίαζαν οι άλλοι χριστιανοί, γιατί δεν ήρθαν. Γιατί δεν ήρθαν? Διότι πει να ρωτήσει τον πνευματικό τον παππούλη να πάω στο κήρυγμα του Σωτηρόπουλου. Γιατί να ρωτήσεις πια μου, διαρετικός είναι ο Σωτηρόπουλος. Ομολογία πίστεως έκανε. Ομολογία πίστεως έκανε. Ο παππούλης, άλλος βλαμμένος, όχι, τον αγόρισε η Εκκλησία.
Η Εκκλησία δεν αφορίζει αιρετικούς. Η Εκκλησία δεν αφορίζει πολεμίους των αιρετικών. Η Εκκλησία αφορίζει αιρετικούς. Και έπρεπε η Σύνοδος, αν εξέφραζε το φρόνημα της Εκκλησίας, να καταιρέσει και να αναθεματίσει το Στυλιανό. Μιλάει στην ίδια επιστολή ο Παύλος, στην προς Γαλάτας επιστολή, για ανάθεμα στο 5-10, για κρίμα. Ο ταράσον ημάς βαστάσει το κρίμα ως τη σανή. Αυτός που ταράζει, λέει, τις συγκινήσεις σας, με τις νοσηρές και με τις αιρετικές του διδασκαλίες, θα βαστάσει το κρίμα, θα υποστεί την καταδίκη, όποιος κι αν είναι, οποιαδήποτε ιδέα κι αν έχει από τον εαυτό του και οσοδήποτε μεγάλη ιδέα κι αν έχουν οι άλλοι για αυτόν. Δεν λαμβάνει ο Θεός υπόψη. Αν είσαι παπάς, αν είσαι επίσκοπος, αν είσαι αρχιεπίσκοπος, αν είσαι πατριάρχης, έχεις νοσηρές και αιρετικές αντιλήψεις και ταράζεις τις συνειδήσεις των πιστών, θα καταδικαστείς. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Στην Β' επιστολή του Ιωάννου γίνεται λόγος πάλι για τους αιρετικούς. Ήταν αιρετικοί όπως οι χιλιαστές που λένε ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε σωματικός και δεν έρχεται πάλι στη Δευτέρα Παρουσία με σάρκα. Έτσι δεν λένε. Η σάρκα διαλύθηκε και ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία δεν έρχεται με σάρκα, έρχεται μόνο ως πνεύμα. Τι λέει ο Ιωάννης στη Β' Καθολική Επιστολή? Πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμο, ημί ομολογούντες Ιησούν Χριστόν ερχόμενον εις αρχή, ούτως ήταν ο πλάνος και ο Αντίχριστος. Πολλοί απατεώνες μπήκαν στον κόσμο που δεν ομολογούν, δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται με σάρκα, ότι ανέστησε τη σάρκα του και επανέρχεται με σάρκα να κρίνει τον κόσμο. Όποιος δεν ομολογεί τη σάρκα του Χριστού, αυτός είναι ο απατεώνας και ο αντίχριστος, λέει ο Ιωάννης. Είναι κουστούμι που ταιριάζει ακριβώς στα μέσα των Ιωκοπητών. Το είπα στους Ιωκοπητές, βλέπετε, λέει εδώ. Όποιος δεν παραδέχεται ότι ο Χριστός έρχεται με σάρκα, έρχεται πάλι. Αυτός είναι απατεώνας και αντίχριστος. Για μας, λέει, το λέει. Εμείς, λέει, είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι. Δίναν πιστοποιητικά αγιοσύνη στους εαυτούς τους. Είστε οι χειρότεροι, λέω, άνθρωποι. Όποιος δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται με σάρκα, ανέστησε τη σάρκα του και επανέρχεται με σάρκα ως άνθρωπος, αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέχετε, λέει ο Απόστολος, όταν έρθει προς εσάς ένας που δεν φέρνει τη σωστή διδαχή, ένας αιρετικός, μην τον βάλετε στο σπίτι σας και να μην το πείτε χαίρετε. Σύμφωνα με αυτά τα λόγια, οι αιρετικοί είναι απαράδεκτοι και αξιολύπητοι. Δεν θα τους πείτε χαίρετε. Έχει βάθος αυτή η παραγγελία. Γιατί λέει ο Ισαΐας, ουκ έστι χαίρι της ασεβέση. Δεν μπορεί να χαίρονται οι ασεβείς. Δεν μπορεί να χαίρονται οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί πρέπει να κλαίνε και να θρηνούν, γιατί τους περιμένει η αιώνια απόλαση.
Πώς εσύ τους λες να χαίρουν? Πηγαίνουμε στο τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής και στο τελευταίο κεφάλαιο, στο Αποκαλύψεως ΚΒ κεφάλαιο, 22 κεφάλαιο, στο στίχος 18-19. Μιλάει εκεί πάλι ο Απόστολος Ιωάννης. Μαρτυρώ εγώ παντί το ακούοντι τους λόγους του βιβλίου τούτου. Εάν της επιθεί επ' αυτά, επιθύσει ο Θεός επ' αυτών τας πληγάστας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και εάν της αφέλει απ' αυτών, αφελεί ο Θεός το μέρος αυτού από το ξύλο της ζωής και εκ της πόλεως της Αγίας. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Μιλάει ο Ιωάννης. Δίνω μαρτυρία, δίνω βεβαίωση. Βεβαιώ εγώ ο Ιωάννης ο Απόστολος και διαβεβαιώ καθένα ο οποίος ακούει τους λόγους αυτού του προφητικού βιβλίου, του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Εάν κανείς θέσει πάνω σε αυτά τα λόγια, προσθέσει άλλα, θα θέσει επάνω ο Θεός τις πληγές, τις φοβερές που γράφονται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν μπορεί να προσθέσεις τα λόγια της Γραφής. Δεν μπορεί να βγάλεις δικά σου δόγματα όπως ο Πάπας και να τα προσθέσεις στο Λόγο του Θεού. Εάν το κάνεις, θα θέσει επάνω σου ο Θεός τις φοβερές πληγές της Αποκαλύψεως. Ούτε μπορείς να αφαιρέσεις. Αν αφαιρέσεις από τα λόγια της Γραφής, από τις δασκαλίες της Γραφής, από τα δόγματα της Γραφής, από τις αλήθειες της Γραφής, θα σου αφαιρέσει ο Θεός το μερίδιό σου από το ξύλο της ζωής που είναι στον παράδεισο, τον ουράνιο παράδεισο. Θα σου αφαιρέσει το μερίδιό σου από την αιώνια απόλαυση και ευδαιμονία. Θα σου αφαιρέσει το μερίδιό σου από την πόλη την Αγία, την Άνω Ιερουσαλήμ, την αγκυροποίητη πόλη. Δεν θα έχεις θέση στην ουράνια πόλη και θα αγευθείς από το δέντρο της αιωνίου ζωής και μακαριότητος. Με άλλα λόγια, θα καταποδιστείς στην αιώνια κόλαση αν προσθέσεις δόγματα στα δόγματα της πίστεως ή αν αφαιρέσεις δόγματα από τα δόγματα της πίστεως ή εάν διαστρεβλώσεις τις αλήθειες της Γραφής. Θέλω αγαπητοί μου να σφραγίσω αυτή την ομιλία με το λόγο του ιδίου του Χριστού. Ακούσατε λόγους των Αποστόλων, του Ιούδα, του Ιωάννου, του Πέτρου, του Παύλου. Στόματα Χριστού είναι οι Απόστολοι. Ο Χριστός βαλείται αμέσως αυτόν. Αλλά τώρα θα αναφέρω λόγο όπου ο Χριστός ομιλεί απευθείας για τους αιρετικούς. Και μόνο αυτός ο λόγος που θα ακούσετε είναι αρκετός να αποδείξει ότι η αίρεση είναι το χειρότερο κακό. Ο Χριστός είναι ο αμήν, όπως λέει η Αποκάλυψη. Είναι η αλήθεια, όπως είπε ο ίδιος για τον εαυτό του. Είναι η αυτοαλήθεια.
είναι η εξής η αφεντία. Δεν μπορεί να αμφισβητήσεις το Λόγο του Χριστού. Ο Λόγος του περιέχεται στην περίφημη επί του όρους ομιλίας στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου στο στίχο 19. Τι λέγει εκεί ο Χριστός? Ως εάν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος πληθύσεται εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας λόγος δύσκολος από ερμηνευτικής πλευράς. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Υπάρχουν πολλές εντολές μέσα στην Αγία Γραφή. Μεγάλες εντολές όπως είναι οι 10 εντολές και μικρές εντολές. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, σχολαστικοί άνθρωποι, είχαν αριθμίσει όλες τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, μεγάλες και μικρές, και τις έβγαλαν 613. Μερικές είναι ελάχιστες εντολές, μικρές, πολύ μικρές εντολές. Δεν είναι σαν τις 10 τις μεγάλες εντολές, αλλά τι λέει ο Χριστός και για τις μικρές, τις πολύ μικρές, τις ελάχιστες εντολές. Όποιος λύσει, όποιος ακυρώσει, όποιος απορρίψει μία από αυτές τις ελάχιστες εντολές, αυτές που ο Παύλος θεωρεί πολύ μικρές, σχεδόν ασήμαντες, όποιος λύσει, ακυρώσει, απορρίψει μία από τις ελάχιστες αυτές εντολές, όποιος πει αυτή την εντολή εγώ δεν την παραδέχομαι, αυτός θα είναι ελάχιστος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα είναι πολύ μικρός για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ανάξιος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα αποκλειστεί από τη Βασιλεία των Ουρανών. Κάνει και αναλογοπαίδιο εδώ ο Χριστός. Όποιος λύσει μία των εντολών των ελαχίστων, ελάχιστος θα είναι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος απορρίψει μία από τις μικρές αυτές εντολές, τις πολύ μικρές, πολύ μικρός θα είναι για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Στη Βασιλεία των Ουρανών μπαίνουν μεγάλες ψυχές. Εάν αδελφοί μου παραβεί κανείς όχι μία ελαχίστη εντολή αλλά όλες τις ελάχιστες και όλες τις μεγάλες εντολές και τις 613, δεν είναι τόσο το κακό σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού όσο είναι εάν όχι παραβεί αλλά απορρίψει. Πει, δεν παραδέχομαι μία ελαχίστη εντολή. Παραδένεις όλες τις εντολές του Θεού και τις μικρές και τις μεγάλες εκατοντάδες εντολές. Κακό είναι αυτό, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο κακό όσο είναι να πεις αυτή τη μικρούτσικη εντολή εγώ δεν την παραδέχομαι. Αν το πεις αυτό, πας στην κόλαση σίγουρα. Εάν παραμένεις στις εντολές του Θεού, είσαι απλός αμαρτωλός, αλλά παραμένεις μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Χάρη και μπορείς και έχεις τη δυνατότητα να σωθείς. Ζητείς, μετανοείς, εξομολογείσαι, ζητείς το έλεος του Θεού και σώθησαι. Εάν πεις αυτή την εντολή εγώ δεν την παραδέχομαι, γίνεσαι αιρετικός, αυτομάτως θέτεις τον εαυτό σου έξω από την Εκκλησία,
έξω από την περιοχή της χάριτος και της σωτηρίας και χάνεσαι. Είναι σαν να βγαίνεις στο μέσο του ωκεανού από το υπρογκιάλιο και να βουτάς τη θάλασσα. Σε έφαγαν οι καρχαρίες. Ενώ μέσα στο πλοίο υπάρχει ασφάλεια. Άλλοτε ο Χριστός είπε ούτε να τελειθεί με η γραφή. Δεν μπορεί να ακυρωθεί η Αγία Γραφή. Δεν μπορεί ούτε ένα γιώτα να πετάξουμε από την Αγία Γραφή να πούμε αυτό, δεν το παραδεχόμαστε. Εάν πορνεύεις, είσαι αμαρτωλός. Και αν μετανοήσεις, θα σωθείς. Αλλά αν πεις η πορνεία δεν είναι κακό πράγμα, φυσικό πράγμα είναι, δεν είναι τίποτε. Είσαι ερετικός και δεν σώθεσαι. Να πω τώρα μια εντολή που τη θεωρούν μικρούτσικοι οι άνθρωποι, ελαχίστοι. Εάν εσύ κερά μου φοράς μήνυ και σου περνεί και δεν το θεωρείς τίποτε, εντάξει, αμαρτάνεις, παραβαίνεις την εντολή της ευνότητος και είσαι αμαρτωλή. Κι αν μετανοείς αύριο και εξομολογηθείς, θα σωθείς. Εάν όμως λες, δεν είναι αμαρτία το μήνυ και στο σούπερ μήνυ, δεν είναι αμαρτία ο γυμνισμός, είσαι αιρετική και θα πας την κόλαση σίγουρα. Να πούμε μια άλλη εντολή, λίγο σοβαρότερη. Αυτό που θα πω είναι σοβαρότερο. Τι λέει το Δευτερονόμιο στο ΚΒ5. Ο άντρας να μην φοράει γυναικεία και η γυναίκα να μην φοράει ανδρικά. Εάν εσύ η γυναίκα παραβαίνεις το Λόγο του Θεού, την εντολή του Θεού και φοράς παντελόνια, αμαρτάνεις. Αμαρτάνεις περισσότερο από το να φοράς μήνυ και σούπερ μήνυ, το να φοράς παντελόνια είναι παραφύση για τη γυναίκα και είναι δέλημα, συχαδερό φαινόμενο μπροστά στα μάτια του Θεού. Συχαίνεται το Θεό μια γυναίκα που φοράει παντελόνια, τη γραφή του λέει. Είναι πνευματική πατέρες, θα επιτρέπουν αυτά. Ανάψει η πνευματική πατέρες. Αρκεί να πηγαίνει ο κόσμος στην εκκλησία να εισπράττουν οι Κύριοι αυτοί. Ή πιστεύουμε τη γραφή, ή τη διαλύουμε και την καίμε. Αλλιώς είμαστε σαν τους χιλιάς μας. Δέλημα λέει, συγχαμερό φαινόμενο. Πόσο συγχαμερό φαινόμενο να φοράει η γυναίκα παντελόνια, όσο να φοράει ο άντρας που στάνει. Κάτω στην Κύπρο που πήγα, με μίσησε ένας ιερέας που με καλούσε να μιλάω στην εκκλησία του. Γιατί με μίσησε? Γιατί μια φορά έρθει να μιλήσω και έθεσαν μετά οι χριστιανοί διάφορα ερωτήματα, έθεσαν και αυτό το ερώτημα. Αν επιτρέπεται οι γυναίκες να φοράνε παντελόνια. Και είπα τι λέει η γραφή. Δεν είπα δικά μου πράγματα. Είπα τι λέει η γραφή. Εχολώθη ο Παπούλης. Ο Παπούλης είχε μαζέψει πολύ κόσμο με την επιοικιά του, την απαράδεκτη επίοικια, όχι την παραδεκτή, τα επέτρεπε όλα. Και τα μην και τα σουπερμήν και τα παντελόνια, να έχει φήμη ότι αυτός μαζεύει την ώρα, μαζεύει τον κόσμο. Άμα βάλεις και ψισταριές με την εξά, θα μαζεύεις από μέσα. Εχολώθη ο Παπούλης, και ενώ στην πόλη αυτή υπέγραψαν 2.500 χριστιανοί εναντίον του αφορισμού μου, έστειλαν, μάζεψαν υπογραφές για τον αφορισμό μου, 2.000 χριστιανοί, 60 θεολόγοι, άλλοι επιστήμονες, μοναχοί, ηγούμενοι, μοναστηριών κλπ. Αυτός ο Παπούλης που θεωρείται και πνευματικός άνθρωπος, δεν υπέγραψε. Λέω γιατί, ξέρουν οι χριστιανοί, κάποτε λέει σε κάλεσε να μιλήσεις.
Και είπε, λέω, ότι δεν πρέπει να φοράνε οι γυναίκες παντελόνια, και σχολιάστηκε και λένε, αυτός μας είπε να φοράμε, να τίθεται από τη γραφή. Και τώρα μας λέει χαλάστρα στο έργο, στο έργο. Μάλιστα. Και δεν υπέγραψε ο παππούλης αυτός. Συγκαταλέγεται σε αυτούς που ο πατήρ Αυγουστίνος ονομάζει ψευτοαγίους. Ψευτοαγίους. Ονόμασε από την τηλεόραση 4-5 εδώ των Αθηνών που έχουν και αυτή τη θύμα ότι είναι βλαβείς, καλοί πνευματικοί πατέρες και πάνε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και βάλουν αντίον των οργανώσεων και βάλουν αντίον των τριών Μητροπολιτών και λιβανίζουν το επισκοπικό αξίωμα κλπ. Και τα περνάνε καλά οι κύριοι αυτοί και εμείς δεν μπορούμε να πάμε να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας. Εκεί είπα και εγώ σε μια εκπομπή, αυτοί έχουν τη φήμη Αγίου και εγώ είχα την εμπέλεια να τους θεωρώ Αγίους. Τώρα και το πραγμάτο να πετύχει το φίλε ψευτοάγιοι, πόσο τους πείραξε αυτή η λέξη, διότι έδειξε τον εγωισμό τους. Αν είπε ο Αυστραλίας τόσα για τον Χριστό, για την πίστη, για την γραφή, αυτό δεν τους στενοχώρησε. Όταν είπε ότι είναι ψευτοάγιοι, αναστατώθηκαν. Αδελφοί μου, έδειξα με τα χωρία της Αγίας Γραφής πόσο φοβερό πράγμα είναι η αίρεση. Γιατί είναι τόσο φοβερό πράγμα η αίρεση? Διότι ο αιρετικός κάνει τον εαυτό του ανώτερο από την Εκκλησία. Όταν λέει αυτό εγώ δεν το παραδέχομαι και εκείνο εγώ δεν το παραδέχομαι, κάνει τον εαυτό του ανώτερον από τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ανώτερον από τον Άγιο Νικόλα, από τον Άγιο Σπυρίδωνα, από τον Μέγα Θανάση, από τον Χρυσόστομο, τον Βασίλη, από τον Γρηγόριο, από τον Φώτο, από τον Μάρκο τον Αγγελικό, από τα Αγίας Οικουμενικάς και Ατομικά Συνόδος και από όλη την Εκκλησία. Και ποιος είσαι εσύ ρε ταλέπορε να με επιτρέψετε να εκφραστώ έτσι, γιατί έχω ανακτήσει. Έχω κάνει αναρρύθμιση συζητής με αιρετικούς και δεν τους υποφέρει η ψυχή μου. Ποιος είσαι εσύ ρε χαμένο κορμί και κάνεις τον εαυτό σου ανώτερο από τους Αγίους και τους Θαυματουργούς που και τα ιερά τους λείψαν να θαυματουργούν. Ποιος είσαι που κάνεις ανώτερο τον εαυτό σου από την Εκκλησία. Κάνουν τον εαυτό τους ανώτερο από την Εκκλησία, κάνουν τον εαυτό τους ανώτερο από το Άγιο Πνεύμα, διότι τι είπε ο Χριστός, θα στείλω το Άγιο Πνεύμα να οδηγεί τους πιστούς σε ολόκληρη την αλήθεια. Τι λέει ο Παύλος, η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Εσύ όταν λες, εν το παραδέχομαι εγώ αυτό που λέει η Εκκλησία, σημαίνει να παραδέχεσαι αυτό που λέει το Άγιο Πνεύμα. Κάνεις τον εαυτό σου ανώτερο από το Άγιο Πνεύμα. Κάνεις τον εαυτό σου ανώτερο από την Εκκλησία. Όταν ο ορθολογιστής, το χαμένο αυτό κορμί σου λέει, ξέρεις εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέει εδώ το Ευαγγέλιο. Ξέρεις εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχει διάβολος. Ξέρεις εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχει αιώνια κόλαση. Ξέρεις εγώ δεν παραδέχομαι ότι η πορνεία είναι αμαρτία. Ξέρεις εγώ δεν παραδέχομαι νηστείες και τέτοια πράγματα. Όταν λες τέτοια πράγματα, κάνεις τον εαυτό σου ανώτερο από το Θεό. Είναι σαν να λες το Θεό. Ξέρεις Θεέ, σε μερικά πράγματα δεν τα λες σωστά. Έκαμες λάθος, θέλεις τη μικρούτσικη λογική σου πάνω από τη λογική του Θεού που δημιούργησε ασοφία τα σύμπαντα. Όταν λες ξέρεις Θεέ, δεν υπάρχει κόλαση και διάβολος, κάνεις το Θεό ψεύτη. Σαν να λες Θεέ, ψέματα μας λες ότι υπάρχει διάβολος και αιωνία κόλαση. Και όποιος κάνει το Θεό παράλογο και ψεύτη, έχει ως χωρικό εγωισμό. Είναι σατανάς ολόκληρος και γι' αυτό θα πάει στα τρίσματα της κολάσεως.
να δοξάζουμε τον Θεό, διότι είμαστε μεν αμαρτωλοί, αλλά δεν είμαστε ασεβείς αιρετικοί. Δεν είμαστε αιωσφόροι, αδελφοί. Έχουμε μια ταπείνωση μέσα μας. Δεν έχουν τίποτε οι αιρετικοί από αυτό που λέγεται ταπείνωση. Αγράμματοι, αστοιχείωτοι. Δεν μπορούν καν μισή ώρα να βρουν μερικοί το χωρίο της γραφής. Και όταν το διαβάζουν κάνουν λάθη αναγνωστικά. Και όταν το εξηγούν τους λες αυτό, είναι αντίθετο με το συντακτικό, με τη γραμματική. Τι απαντούν? Και οι Απόστολοι αγράμματοι ήταν. Βρε χαμένο κορμί. Οι Απόστολοι ήταν αγράμματοι, αλλά έγιναν πάνσοφοι, μιλούσαν ξένες γλώσσες, έγραψαν στα ελληνικά αριστουργήματα, έκαναν θαύματα, ανέστηναν νεκρούς, έβγαζαν δαιμόνια. Κάνετε εσείς τίποτα από όλα αυτά? Δεν κάνουν τίποτα και λένε ότι είναι σαν τους Αποστόλους. Και μερικοί λένε ότι είναι ανώτεροι από τους Αποστόλους. Όταν είμαστε έβρανε οι Ιακωβίδη, παραδέχεσαι ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός, όπως είναι και ο Πατέρας? Όχι. Λέω να εδώ, Ιωάννου K28, ο Θωμάς είπε στον Χριστό, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τώρα τι λες? Και τι καταλάβαινε ο Θωμάς? Κάνει τον εαυτό του ανώτερο από τους Αποστόλους, ανώτερο από την Εκκλησία, ανώτερο από το Άγιο Πνεύμα, ανώτερο από τον Θεό. Και εμείς να έχουμε χαρά και αγαλίαση, αδελφοί μου, διότι έχουμε το ύψιστο προνόμιο να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Ορθόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, της αυθεντικής μορφής του χριστιανισμού. Να έχουμε ακόμη ένα κάψιμα, ότι εδώ στην ιστορική και μαρτυρική πατρίδα μας είναι η καρδιά του χριστιανισμού, η καρδιά της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό όλες οι σκοτεινές δυνάμεις πολεμούν την μικρή Ελλάδα για να διαλύσουν την Ορθοδοξία. Δεν θα τη διαλύσουν, θα διαλυθούν οι εχθροί. Θα γίνουν μεγάλα γεγονότα στον κόσμο. Θα γίνει και ο τρομερότερος από όλους τους πολέμους και θα διαλυθούν όλα αυτά τα σχήματα, τα αμαρτωλά και ασεβήκια αντιχριστιανικά. Και οι σκοτεινές δυνάμεις θα συντριβούν και η Ορθοδοξία θα ράψει πάλι, αδελφοί μου. Εμείς να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλος. Ο σατανάς με τις αιρέσεις, με την αθεία, με τα σκάνδαλα κλονίζει πολλούς και πίπτουν από την Ορθοδοξία. Εμείς να μην κλονιστούμε. Ο Χριστός, ο Θεός μας, είναι ο βράχος μας, λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Ο άσυστος βράχος. Εκεί θα στενιζόμεθα. Από τίποτε αντιχριστιανικό δεν θα επηρεάζόμεθα. Από κανένα σκάνδαλο δεν θα κλονιζόμεθα. Θα μείνουμε πιστοί μέχρι τέλος. Θα υπερασπίζουμε την Ορθοδοξία. Θα καυχόμεθα για την Ορθοδοξία. Θα διαμαρτυρόμεθα για τις εκτροπές από τις γραμμές της Ορθοδοξίας. Θα δίνουμε τη μαρτυρία μας με λόγια, με έργα, με αγώνα ορθοπραξίας. Κι αν έρθει ο Αντίχριστος, κι αν έρθουνε μακρύ διωμή, θα δώσουμε τη μαρτυρία μας και με το αίμα μας για τη δόξα της Ορθοδοξίας, για τη δόξα του Χριστού και για τη σωτηρία μας και τη δική μας αιώνια δόξα. Αμήν. Θα σου πω, την άλλη Κυριακή,
κήρυγμα θα γίνει μισή ώρα αργότερα. Μέχρι τώρα γινόταν 6.30. Από την άλλη Κυριακή, περιλόγη ημέρα, θα γίνεται ώρα 7. Και την άλλη Κυριακή, πιθανότατα να μιλήσει ο πατήρας Κουστίνος, να κατεβεί γιατί είναι συνοδικός. Σας υπενθυμίζουμε τα εβδομαδιαία μαθήματα των Κυκλακών αύριο. Εσμινεύουμε το καταλοκάλι Ευαγγέλιο, ώρα 7 κάτω στο υπόγειο. Αύριο ώρα 7, ερμηνεία του καταλοκάλι Ευαγγελίου. Οι μαθητές της Αστραπής κάθε Κυριακή, ώρα 11 έως 1. Οι νέοι φοιτητές και λοιποί, κάθε Κυριακή, ώρα 5. Έχει κυκλοφορήσει το τέτοιο του περιοδικού, σαν άνθρωπα της Ορθοδοξίας. Όσοι επιθυμούν μπορούν να το αναζητήσουν στις εξόδους. Θα ψάχνουν ένα ύμνο και να απολυθείτε. Εγώ πάντοτε περνώ το κανονικό χρόνο. Είναι μόνο μου ελάχομαι αυτό. Σας κρατώ περισσότερο του νέοντος, αλλά θέλω και να σας τιμωρώ, διότι δεν έρχεστε γέρος. Βλέπω τώρα που είχαν και όρθιοι, αλλά ήταν ενδιαμέσως του μαθήματος. Όρθα έρχεστε εξ αρχής. 7 η ώρα να είστε εδώ. Και να είναι γεμάτες οι καρέκλες. Και να υπάρχουν και όρθιοι. Θα δω την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Και τις άλλες Κυριακές. Όλες τις Κυριακές. Θα κάνει η αναποστολή να δυναμώσει το ακροατήριο. Θα δώσουμε μάχες. Μπαίνουν ολοκακώς οι κομμενιστές προς ψευδοένωση. Θα έχουμε περιπέτειες. Να το ξέρετε, θα έχουμε περιπέτειες για την πίστη. Εξελίσσονται ακραίως τα πράγματα. Ο Πάπας είπε μέχρι το 2000 να γίνει η ένωση των εκκλησιών. Λοιπόν, να ψάχνουμε έναν ένα. Υπερβάλλω.